Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στη χώρα μας πάσχουν από ζαχαρώδη διαβήτη. Ένας σημαντικός αριθμός των διαβητικών αυτών θα αναπτύξει επιπλοκές στο πόδι. Τώρα υπάρχει η λύση να αποφευθεί ο ακροτηριασμός στα πόδια. Σήμερα αυτό που έλαβε χώρα είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία, δηλαδή ότι φέρνουμε τη τεχνολογία και την υγεία μαζί να συνεργαστούν για το καλό του ασθενούς. Αυτό λοιπόν σε μας ονομάζεται ρομποτικό υβριδικό χειρουργείο, ένας χώρος ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε μοναδικές υπηρεσίες στον ασθενή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε τον ασθενή από τον ακροτηριασμό. Το διαβητικό πόδι αποτελεί πανδημία, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια προσπάθεια να γίνει ευρέως γνωστό ότι θα πρέπει να σώζονται τα πόδια αυτά, οι ασθενείς να παίρνουν μια δεύτερη γνώμη και ότι με την τεχνολογία, την διεπιστημονική ομάδα και όλες αυτές τις δυνατότητες που μας προσφέρει αυτό το πάντρεμα γνώσης και τεχνολογίας, οι ασθενείς αυτοί μπορούν να σωθούν. Αρχικά είναι το γεγονός ότι μπορούμε και χαρτογραφούμε τα αγγεία του ασθενούς. Βλέπουμε πού είναι οι βλάβες, μπορούμε και θεραπεύουμε τις βλάβες αυτές ελάχιστα επεμβατικά, αυτό μας προσφέρει το υβριδικό χειρουργείο και εκεί έρχεται το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη που μας προσφέρει το χειρουργείο αυτό, ώστε να προβλέψουμε ακριβώς και το αποτέλεσμα, να προβλέψουμε το πόσο είναι αρκετό, πόσο αίμα θα πρέπει να φτάσει στο πόδι κάτω για να μπορέσουμε και να μειώσουμε το κόστος αλλά και να μην επιβαρύνουμε τον ασθενή με σκιαγραφικά, με πολύ ωραίες επεμβάσεις. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη του υβριδικού χειρουργείου, η φοβερή απεικόνηση που μας προσφέρει και η δυνατότητα να τα κάνουμε όλα αυτά σε έναν απόλυτα άσυπτο χώρο είναι τα τρία πιο σημαντικά χαρακτηριστικά. Enabling minimally invasive therapies is really our goal and we are very proud to introduce advanced hybrid operating room technologies to really serve the clinicians, to really help them to treat patients much better. And here we discussed about saving the patient's limbs, which really improves the quality of life. We are also very proud to partner with the Athens Medical Center and to create more awareness of these new procedures, new techniques, and new technologies which enable them to treat these patients and improve their quality of lives. Ο ασθενής που πάσχει από διαβήτη πρέπει μαζί με την ρύθμιση του ζαχάρου που είναι η πιο κοινή του γνώση να μπορεί έγκαιρα πριν αποκτήσει συμπτώματα να ελέγχει για τις επιπλοκές του διαβήτη. Ετησίως λέμε τουλάχιστον πρέπει να εξετάζεται για την περιφερική νευροπάθεια και την περιφερική αρτηριοπάθεια και ακόμα καλύτερα σε κάθε επίσκεψη στο γιατρό του πρέπει να βγάζει τα παπούτσια του και να κοιτάμε τα πόδια του. Η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη πρόληψη αυτών των επιπλοκών είναι η αρχή και το τέλος για τη θεραπεία του ζαχαρού. Δυστυχώς, ένας ικανός αριθμός ασθενών που έχουν διαβητική νευροπάθεια δεν έχει καθόλου συμπτώματα. Ως εκ τούτου είναι του ιατρού το προσόν να μπορεί να εξετάσει τον ασθενή. Ο ασθενής, αν έχει συμπτώματα περιφερικής νευροπάθειας, αυτές θα είναι αιμοδίες, θα είναι συμπτώματα καυστικού άλγους. Η περιφερική αρτηριοπάθεια, απ' την άλλη, μπορεί να κάνει διαλείπουσα χολότητα. Ένας ασθενής, λοιπόν, να μην μπορεί να βαδίσει μακρά απόσταση χωρίς να πονέσει. Όμως είναι καθήκον του γιατρού. Θα πάω πίσω εγώ να εξετάζει τον ασθενή για να προλάβει αυτές τις επιπλοκές. Ένας στους 11 έχει ζαχαρώδη διαβήτη, ένας στους 10 προβλέπεται ότι θα γίνει σύντομα, ένας στους 3 ασθενείς με διαβήτη στην Ευρώπη είναι αδιάγνωστος. Αυτά είναι τρομακτικά νούμερα για τη σύγχρονη τεχνολογία μας και την απλή διάγνωση του διαβήτη. Άρα, αν βάλετε εμάς τους 11 εδώ, ένας στους 11 θα έχει διαβήτη. Αυτό είναι ένα νούμερο που ξεπερνάει πολλά από τα υπόλοιπα νοσήματα που συναντούμε και μας αγχώνουν καθημερινά. Και το κύριο πρόβλημα είναι ότι ο διαβήτης πολλές φορές δεν έχει καθόλου συμπτώματα. Άρα, αν δεν πας να κάνεις τα τεστ, μπορεί να μην γνωρίζεις ότι πάσχεις. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για τον όμιλο του Ιατρικού Αθηνών που η στρατηγική συνεργασία παγκοσμίου εμβέλειας που ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια με την General Electric αποδίδει καρπούς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που η General Electric επέλεξε το ιατρικό να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον διακεκριμένο του γιατρό Θεοδόση Μπίζδα στην ταινία την οποία γύρισε και προβάλλεται παγκοσμίως που έχει να κάνει με το υβριδικό χειρουργείο και το διαβητικό πόδι. Θα συνεχίσουμε και στο μέλλον με αυτή την συνεργασία. Θα προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους Έλληνες brain gain από το εξωτερικό για να αναδείξουμε έτι περαιτέρω την ελληνική ιατρική.